σοσιαλιστικά πράγματα είναι αυτά, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, η εβδομάδα τελειώνει, μια καινούργια αρχίζει, πάμε στον κρυό λοιπόν και λέμε καταπολεμήστε τη μελαγχολία, όχι στη σημερινή ημέρα τόσο πολύ, όσο αύριο και μεθαύριο, και βρείτε κάτι καλύτερο να κάνετε, αφήστε τις δύσκολες σκέψεις, τις κρίσεις, τις συγκρίσεις, τα δυσάρεστα, σκεφτείτε κάτι διαφορετικό, εκπονήστε σχέδια, δείτε πρόσωπα πολύ δικά σας μόνο. Και η Κυριακή και η Δευτέρα και το Σάββατο και η Κυριακή είναι δύο ημέρες λίγο περίεργες, πολύ ευαισθητοποιημένες. Η σημερινή ημέρα πολύ ευνοϊκή, την αξιοποιείτε με κάθε τρόπο, και πολύ ευνοϊκή για σας τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Και για τις σχέσεις σας και γενικότερα σήμερα και Δευτέρα αυτές είναι οι καλύτερες. Και να περάσουμε στον Ταύρο, το Σαββατοκύριακο δικό σας, γιατί η σημερινή ημέρα ακόμα έχει βαβούρα, έχει κούραση, τρέξε για το ένα, για το άλλο. Δύο καλά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν από αύριο και ιδιαίτερα από την Κυριακή. Πρώτον, η μετακίνηση του Ερμή που σας λύνει τα χέρια και πολλά θέματα μπορεί να προχωρήσουν πιο γρήγορα και πιο ικανοποιητικά, όπως παραδείγματος χάρη σπουδαίος, όπως παραδείγματος χάρη να ρυθμίσετε έντυπα, έγγραφα, κάρτες, λογαριασμούς, πράγματα, όλο αυτό το χαρτομάνι που μπορεί να είναι ταλέπορο κυριολεκτικά. Σήμερα λοιπόν λίγο προσοχή, αύριο και μεθαύριο πολύ καλύτερα και για τις σχέσεις σας και για να βάλετε τα πράγματα σε μια σειρά, και η Δευτέρα δεν σας χαλάει τα σχέδια. Και να περάσουμε στους διδύμους, προσεκτικότερα από αύριο θα έχει μεγαλύτερη πίεση. Η σημερινή μέρα όμως συγκεντρώνει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά. Σήμερα λοιπόν θα τρέξετε ιδιαίτερα στα επίγοντα, αυτά που πρέπει να προηγηθούν, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι σχέσεις, πρόσωπα που θέλετε να δείτε για να επιτύχετε κάτι, για να πάρετε λίγη χαρά, λίγη ικανοποίηση. Σήμερα λοιπόν περισσότερο, αύριο και μεθαύριο πιο προσεκτικά. Αυτά όλα που λέτε, γράφετε, υπογράφετε, μηνύματα, διαδίκτυα, τούτα, εκείνα, από την Κυριακή ιδιαίτερα, από αύριο και από την Κυριακή περισσότερο, με μεγαλύτερη προσοχή. Και η Δευτέρα έχει θετικά στοιχεία για σας. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Ανασύνταξη και εύνοια. Εύνοια σταδιακή, η οποία μπορεί να μην είναι αμέσως τα πάντα, αλλά θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν και να ξετυλίγονται λίγο θέματα, καταστάσεις που επιδιώκετε, να μπουν σε ένα δρόμο λίγο πιο γρήγορο, να βρείτε πρόσωπα που μπορεί να είναι πιο βοηθητικά, και ακόμα ταξίδια, μετακινήσεις, ό,τι σχετίζεται με το μεταφορικό μέσο, πρόσωπα που μπορεί να βοηθήσουν και να έχουν διάθεση να το κάνουν αυτό. Και η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική, αλλά αύριο και μεθαύριο έχετε μεγαλύτερη εύνοια παντού και στις σχέσεις και στα πρακτικά θέματα. Η Δευτέρα θέλει καλύτερη προετοιμασία. Και να περάσουμε στο Λέοντα, με χαμηλούς τόνους για σήμερα. Είναι μια μέρα που έχει πολλά. Τρέξτε από εδώ, να ικανοποιήσεις αυτόν, να βρεις το ένα θέμα που δεν πάει τόσο καλά, να το στηρίξεις, να το αλλάξεις λίγο. Πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις τη σημερινή μέρα με ένα πνεύμα πιο συμβιβαστικό και να θελήσετε να ακούσετε, γιατί χρήσιμα πράγματα μπορείτε να πάρετε από τους άλλους, φτάνει να έχετε τη διάθεση. Είναι μια ημέρα που έχει κούραση από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη αυτή η κούραση είναι και δημιουργική και έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα. Αύριο και μεθαύριο κινήστε πιο ελεύθερα παντού, δεν υπάρχουν οι δεσμεύσεις, και στη σχέση σας και σε όλους τους τομείς και τα θέματα μπορείτε και να επιτύχετε κάτι καλύτερο, κάτι ποιοτικότερο ή απλά να τα περάσετε όμορφα. Η Δευτέρα πολύ καλύτερη για σας. Και να περάσουμε να δούμε την Παρθένο, λεπτές ισορροπίες. Όχι σήμερα, σήμερα έχετε άνεση, μπορείτε να κινηθείτε καλύτερα, μπορείτε να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν, μπορείτε γενικώς να δράσετε και από αύριο και μετά, όχι ότι τα πάντα σταματάνε και εσείς εγκλωβίζεστε κλπ. Κλπ. Αλλά ξεκινάει λίγο η δυσκολία, ιδιαίτερα στα γραπτά, στα έγγραφα, στα έντυπα, στις μετακινήσεις, το μεταφορικό μέσο θέλει προσοχή, σπουδές, ό,τι σχετίζεται με τα παιδιά, και ακόμα και ένα μήνυμα που έρχεται λάθος, ξέρω εγώ, θα κοιτάξετε να μην σας εκθέσει. Αύριο και μεθαύριο οι λεπτές ισορροπίες και στις σχέσεις και παντού. Γιώργο, σταμάτα να μου κάνεις κουλουράκια. Σήμερα λοιπόν με μεγαλύτερη άνεση, η Δευτέρα πιο ουδέτερη. Και να περάσουμε στο Ζυγό, σήμερα πιο δυναμικά παντού,
δική σας η σημερινή μέρα. Συγκεντρώνει πολλά του και στη δουλειά και στα οικονομικά και γενικότερα. Βεβαίως και το Σαββατοκύριακο δεν είναι δύσκολο. Κάτι μου μυρίζει για δουλειά, λίγο να κοιτάξετε τον εαυτό σας, τη φυσική κατάσταση. Σε γενικές γραμμές όμως δεν πάει άσχημα το πράγμα. Πάντα υπάρχει αυτό το πάνω κάτω, το σκαμπανέβασμα και στη διάθεση και σε όλα τα θέματα που κυνηγάτε αυτό το καιρό. Αλλά και σήμερα πολύ καλύτερα και το Σαββατοκύριακο όχι άσχημο. Καλύτερη προεργασία και προετοιμασία για τη Δευτέρα, ο λίγο τι τσαγκαροδευτέρα είναι. Και να πάμε στο Σκορπιό. Σας αποζημιώνει το Σαββατοκύριακο. Κάντε υπομονή σήμερα. Μια μέρα είναι ακόμα. Ο Ερμής είναι εκεί κόντρα. Τι θα πείτε, τι θα ακούσετε, τι θα γράψετε, τι θα σας γράψουν. Γράψτε και εκεί που σας ζορίζουν πάρα πολύ. Αύριο και μεθαύριο, δύο ημέρες πάρα πολύ πιο ευνοϊκές. Και ο Ερμής σε καλύτερη θέση. Και επαφές και συζητήσεις και προτάσεις και δουλίτσες και τούτο και εκείνο. Και ακόμα να πείτε πράγματα για να ξεκαθαρίσουν ασάφειες ή παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις που μπορεί τον τελευταίο καιρό. Από αύριο λοιπόν και μετά και πολύ καλύτερη Κυριακή, δεν σας τα χαλάει η Δευτέρα και ακόμα και εκεί που υπάρχει η μεγάλη δυσκολία προσπαθήστε από αύριο να συζητήσετε με επιχειρήματα. Και να περάσουμε στον Τοξότη. Πίεση και υποχωρήσει και υποχρεώσεις εν όψη. Αυτά όχι για τη σημερινή μέρα που είναι πολύ πιο καλή, που μπορείτε να κινηθείτε παντού πιο άνετα. Κλείστε λοιπόν εκκρεμότητες όπου αυτές υπάρχουν, να μην τις βρείτε έτσι μπροστά από αύριο και μετά. Καλύτερη συνδυασμή λοιπόν σήμερα παντού, μεγαλύτερη προσοχή από αύριο και μετά. Και όχι μόνο προσοχή και παρατηρητικότητα. Τι είναι αυτό που βλέπω, το βλέπω σωστά, το διαβάζω σωστά, το μεταφέρω, τι μου είπε αυτός, τι μου είπε εκείνος. Να μην γίνει έτσι αυτό το λόγια και μπερδέματα και όλα αυτά τα σχετικά. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν την προσοχή σας και αν υπάρχει κάτι σημαντικό που χρειάζεται λίγη τύχη, ή σήμερα ή τη Δευτέρα που είναι πιο ευνοϊκή. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Μυαλό λέει και διάστηση συμπράττουν και η σημερινή μέρα και η αυριανή ακόμα καλύτερα και η Κυριακή ακόμα καλύτερότερα. Οι μέρες πολύ πιο ευνοϊκές. Η Δευτέρα πάει έτσι και δεν. Σήμερα όμως, αύριο και μεθαύριο, οι μέρες βοηθητικές και για τις δουλειές σας και για να μπορέσετε σε όλους τους τομείς να κάνετε κάτι τι καλύτερο ή να διώξετε κάτι πιο ενοχλητικό. Ξέρω ότι δεν μπορείτε το πιο ενοχλητικό να το διώξετε ή το πιο δύσκολο ή το πιο βεβαρημένο. Άλλωστε, γιατί θα μου άρεσε εκεί τετράγωνο, γιατί κάτι σας τις πάει, κάτι δεν είναι έτσι. Όμως, με αυτά τα περιορισμένα του, σήμερα, αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα, όπως είπαμε, καλύτερη προεργασία παντού. Και να περάσουμε στον υδροχό. Υπάρχει και καλή συνέχεια. Σήμερα κοιτάξτε τι μπορείτε να αλλάξετε, να διορθώσετε. Κοιτάξτε επίσης τι δυνατότητες, έστω και σε ένα περιορισμένο πλαίσιο υπάρχουν, να βελτιώσετε λίγο τα ήδη υπάρχοντα. Είναι η δουλειά σας, είναι οι σχέσεις σας, είναι οι συνεργασίες σας, είναι εμπνεύσεις που μπορεί να έχετε για να καταφέρετε έστω ένα μικρό καλύτερο. Όντως υπάρχει αυτό. Η νέα σελήνη μπορεί να δημιουργεί και μια νευρικότητα από χθες, αλλά εσείς θα κοιτάξετε την ουσία, δεν θα παραμείνετε στα δευτερεύοντα. Τα ουσιαστικά έχουν σημασία και τα μπορείτε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και η Δευτέρα δεν είναι αρνητική. Και να περάσουμε στους ηχθείς. Νέα σχέδια μπροστά σας. Αυτό περισσότερο θα το νιώσετε από αύριο. Και ο Ερμής, Σαββατοκύριακο, στο ζώδιό σας, αρχίζει το μυαλό και ξελεγράρει και κρίνει και συγκρίνει και διαβάζει και μαθαίνει και πληροφορείται και ακόμα να τρέξουν λίγο θέματα, πώς λέμε να ρυθμίσουμε αυτό, να κάνω εκείνη την αίτηση, να κάνω τούτο το άλλο, να προγραμματίσω ένα ταξίδι. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια τροχιά. Η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική, προεργασία, οργάνωση καλύτερη για το Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή, δικές σας ημέρες. Και η Δευτέρα δεν είναι αρνητική και πιστεύω ότι με ένα γλυκό πίτσι-πίτσι μπορείτε σε πολλούς τομείς να καταφέρετε πολλά, ιδιαίτερα αύριο και μεθαύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.